Αυτός ο Πάπας, ακριβώς όπως το ακούτε, ο Πάπας της Ρώμης, είναι Άγιος δικός μας. Στις 13 Απριλίου κάθε χρόνο γιορτάζει ο Πάπας Ρώμης Μαρτίνος ο Θαυματουργός. Αυτός ο Πάπας έζησε και έλαμψε τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Ήταν ενάρετος, σοφός και πιστός. Τότε στη βασιλεύουσα, μετά τον μεγάλο Ηράκλειο, βασίλευε ο γιος του, ο Κόνστας ο δεύτερος, ο οποίος ακολούθησε δυστυχώς την αίρεση του μονοθελητισμού, που ήταν μία προέκταση και μία συνέχεια του μονοφυσιτισμού. Η αίρεση αυτή του μονοθελητισμού έλεγε ότι ο Χριστός δεν είχε δύο θελήσεις ως θεάνθρωπος που είναι και το σωστό, αλλά ότι είχε μόνο μία θέληση, τη θεϊκή. Καταργούσε λοιπόν την ανθρώπινη φύση του Χριστού, την ανθρωπότητά του, τη σάρκωσή του. Οπότε έτσι καταργούσε αυτόματα και τη δική μας σωτηρία. Και είχε βάλει τον Παύλο τον δεύτερο πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης, που ήταν ομόφρονάς του. Και όταν πέθανε ο Παύλος, έβαλε και άλλον δικό του, τον Πύρωνα. Και μετά έβαλε και άλλον, τον Πέτρο. Ο Πάπας της Ρώμης ο Μαρτίνος ήταν ορθόδοξος και προσπάθησε να επαναφέρει στην Ορθοδοξία και τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως και τον Αυτοκράτορα. Μεγάλη ψυχή ο Άγιος Μαρτίνος. Μαρτίνος σημαίνει αυτόν που ανήκει στον μήνα Μάρτιο. Έστειλε τότε επιστολές, αλλά εκείνοι δεν άλλαζαν με τίποτα γνώμη. Υπήρχε και μεγάλη διαφθορά τότε στο Βυζάντιο και κάποιοι αυτοκράτορες έκαναν την εκκλησία όπως ήθελαν, χειρότερα και από τον Διοκλητιανό και από τον Έρωνα. Δεν ήταν όλοι καλοί στο Βυζάντιο, ήταν όμως οι περισσότεροι. Και από τους Αποστόλους δεν ήταν όλοι καλοί, ήταν μόνο οι 11. Ο Ιούδας ήταν παράδειγμα προς αποφυγή. Αυτοί λοιπόν δεν άλλαζαν. Και έκανε μία σύνοδο εκεί στη Ρώμη. Μάζεψε 105 επισκόπους, με την οποία σύνοδο καταδίκασε τον μονοθελητισμό. Αναθεμάτισε τον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης και αυτές του τις αποφάσεις τις έστειλε στη βασιλεύουσα. Και τότε τι έκαναν? Και ο Αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης συνέλαβαν τους κομιστές των αποφάσεων, τους ξυλοκόπησαν και τους εξόρισαν στα διάφορα νησιά. Τότε έστειλαν στη Ρώμη έναν στρατιωτικό διοικητή να φέρει δεμένο τον Πάπα της Ρώμης. Πάπας σημαίνει πατέρας, παπά στα ελληνικά, τον Μαρτίνο, διότι ο Μαρτίνος πολύ του στεναχώρησε με αυτές του τις αποφάσεις απέναντί τους. Έφτασε λοιπόν εκεί ο ηγεμόνας του Αυτοκράτορα, αλλά το έμαθαν έγκαιρα οι Ρωμαίοι χριστιανοί και γι' αυτόν τον λόγο ξεσηκώθηκαν. Κύκλωσαν τον απεσταλμένο και τους συνοδούς του και τους είπαν «Εδώ θα σας σκοτώσουμε όλους, αν επιχειρήσετε να βάλετε χέρι στον πατέρα μας, τον Πάπα Μαρτίνο». Και τότε παρολίγο να γίνει στάση. Τότε εκείνοι έφυγαν, ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη και τα είπαν αυτά στον βασιλιά και τον πατριάρχη. Τους είπαν δηλαδή «Δεν αστειεύεται ο Μαρτίνος και οι χριστιανοί της Ρώμης». Κόντεψαν να μαλλιλιντσάρουν και να μας στείλουν μια ώρα αρχίτερα στην άλλη πλάση. Ο βασιλιάς και ο πατριάρχης αυτό δεν το ξέχασαν. Περίμεναν την κατάλληλη στιγμή. Έστειλαν άλλον, κάποιον Θεόδωρο, έξαρχο, και εκείνος πήγε με δόλο, πονηριά και προδοσία. Τα κατάφερε και έδεσε τον Πατριάρχη, ο οποίος είχε και προβλήματα υγείας. Τον πήρε πάνω στο κρεβατάκι, καθώς ήταν εκεί. Τι έχουν τραβήξει οι Άγιοι για την πίστη μας. Και εμείς σήμερα, πολλές φορές δεν την υπολογίζουμε αυτήν την πίστη και δεν την κατοχυρώνουμε με τη ζωή μας και με την ομολογία μας.
και τον έφεραν δεμένο στην Κωνσταντινούπολη τον Άγιο Μαρτίνο. Εκεί ο αυτοκράτορας διέταξε και τον κακοποίησαν και ύστερα τον εξόρισαν στην Κριμαία, στη Χερσόνα, τη σημερινή Ουκρανία. Εκεί έμεινε εξόριστος και πονεμένος για αρκετά χρόνια. Και ύστερα ο Κύριος επέβλεψε και τον πήρε στον Παράδεισο. Αργότερα έκαναν ανακομιδή του Λιψάνου και το μετέφεραν στα παιδιά του στη Ρώμη. Μεγάλος Άγιος ο Άγιος Μαρτίνος και να έχουμε την ευχή του. Στα 655 μετά Χριστόν κοιμήθηκε ειρηνικά με ομολογιακό και οσιακό τέλος. Τώρα θα σας πω για έναν ακόμα Άγιο Πάπα της Ρώμης, τον Άγιο Λέοντα. Ο Άγιος Πάπας Λέων γεννήθηκε στη Ρώμη στα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Από την παιδική του ηλικία μπήκε στην εκκλησία και σύντομα χειροτονήθηκε διάκονος των επισκόπων Ρώμης. Λόγω όμως του ορθόδοξου φρονήματός του, της σύνεσης και της σοφροσύνης του, διακρίθηκε πολύ στην αρετή. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο προχώρησε στον στίβο της ζωής και έφτασε σε ύψη πνευματικής ορίμανσης. Η Εκκλησία μας τον κατέστησε Πάπα της Ρώμης στις 29 Σεπτεμβρίου του έτους 440. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 4ης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στη Χαλκιδόνα το έτος 451, προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες υπέρ της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με τη φωτισμένη του προσωπικότητα βοηθούσε στη διατύπωση του όρους της πίστης σύμφωνα με το θεολογικό περιεχόμενο της επιστολής του που προσκόμισαν οι 4 αντιπρόσωποι του. Σε αυτήν αναφερόταν στην αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού και για τις 2 του φύσεις, τη Θεία και την Ανθρώπινη. Ο Άγιος Λέοντας, ο Πάπας της Ρώμης, κοιμήθηκε ειρηνικά σε βαθιά γεράματα το έτος 460. Η πρωτόθρονος εκκλησία της Πρεσβυτέρας Ρώμης, πριν από το σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας που έγινε το 1054, ανέδειξε σπουδαίες και φωτεινές προσωπικότητες Αγίων Επισκόπων και Ομολογητών της Ορθόδοξης Πίστης, όπως τον Άγιο Λέοντα, Πάπα της Ρώμης. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.